50 ευρώ το μήνα απευθείας με δικό τους κωδικό σε ό,τι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στήριξη του γραφείου της Βρυξέλλης. Τεχνική υποστήριξη, να υποβάλουν. Αυτό ακριβώς θα κάνουν οι περιφέρειες τώρα. Είχε ζητήσει τότε ο περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας να μπει και του έδωσα πακέτο ολόκληρο. Πάρτε το εσείς, το γραφείο, δεν το θέλουμε εμείς, μαζί με το Πανεπιστήμιο, να μπει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο και το Μακεδονία, να μπείτε όλοι μαζί να κάνουμε ένα φορέα, γιατί όλες οι περιφέρειες έχουν φορείς που όλοι μαζί συνεργάζονται για ένα τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο η Νομαρχία, ή μόνο ο Δήμος, ή μόνο η περιφέρεια. Όλοι οι παραγωγικοί φορείς. Κανένας δεν περισσεύει σε τέτοια πράγματα. Άρα το γραφείο είναι στην Κεντρική Μακεδονία αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο, με την περιφέρεια θα είναι έτοιμο να πάει να το πάρει. Το πολύ μπορεί να μπούμε κι εμείς. Θα μπορούν να βγουν και δύο και τρεις περιφέρειες στον ίδιο κτίριο και να λειτουργούν διαφορετικά. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Τι θα κάνουμε με τα αγροτικά? Τα αγροτικά νομίζω ότι δόθηκαν. Τις επιδοτήσεις και τα τέτοια υπάρχει μία. 5,5 δισεκατομμύρια, κυρία Μπαζίτη, τα ανακοίνωσε και είναι πραγματικά στοιχεία όλα αυτά. Αν πούμε, όσο αφορά την επιστροφή των φόρων στα 220 εκατομμύρια επιπλέον από το φόρο του πετρελαίου που αυξάνεται από 120 στα 150, του ΦΠΑ από το 7 στο 11% που είναι άλλα 60 εκατομμύρια επιπλέον από πέρυσι, είναι οι αγροτικές ενισχύσεις αυτές που θα δουν το 1,2 δις τα υπόλοιπα, αλλά και τα 2,5 δις τα υπόλοιπα που θα δοθούν μέσα στο 2010 για πρώτη φορά, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση. Είναι τα σχέδια βελτίωσης που είναι από το 2004, από το 2005, που πληρώνονται τώρα και εκείνα. Οι νέοι αγρότες οι οποίοι ωφελούνται μέσα από τις τράπεζες που θα πάρουν δάνεια με επιτόκιο που θα πληρώνονται από το κράτος. Και αυτά τα λεφτά που, και τα μέτρα που πήραμε για τις αγροτικές επιχειρήσεις μέσα από τον τελευταίο νόμο είναι 880 εκατομμύρια. Και την παράταση δύο χρόνια πυροπλήκτων. Και την αιτία αυτό, δεν μόνο των πυροπλήκτων και άλλων φυσικών καταστροφών. Αλλά για τους πυρόπληκτους βγήκε ειδική απόφαση. Είναι στο ίδιο νομοσχέδιο, σε ένα άρθρο λίγο πιο κάτω. Και το πακέτο κυβέρνησης αλληλεγγύης μπήκανε θέματα. Όχι, έπιασε όλες τις επιχειρήσεις αγροτικές. Όχι μόνο τους πυρόπληκτους, έπιασε όλες τις επιχειρήσεις. Ναι, όλες τις επιχειρήσεις. Ναι. Το πυρόπληκτος πιάνει από το 7. Τις υπόλοιπες επιχειρήσεις πιάνει από το που άρχισε η κρίση το 8. Έτσι, άρα είναι σε όλες τις επιχειρήσεις, όλες τις αγροτικές που μπορούν για ένα χρόνο να πάνε πίσω το δάνειο χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Ναι. Μπορούν να το πάνε και δύο χρόνια πληρώνοντας μόνο τους στόχους. Μπορούν να το πάνε και τρία χρόνια κάνοντας περισσότερες δόσεις. Άρα υπάρχουν τα εχέγγυα και σε λίγο το κυριότερο ποιο είναι. Το 1-2 δισεκατομμύρια το νέο ΤΕΜΠΕ, στο οποίο μπορούν να βγουν πλέον και οι αγροτικές επιχειρήσεις. Και αυτό δεν θα δοθεί όπως δόθηκε σε αυτούς που είχαν καταφύγει αυτά τις τράπεζες. Για να δημιουργηθούν οι αγροτικές επιχειρήσεις που θα αντικαταστήσουν. Όχι, δεν μιλάτε για συνεταιρισμούς. Μιλάμε για αγροτικές επιχειρήσεις. Οι συνεταιρισμοί. Θα μπορούν και αυτοί πλέον. Οι νέοι συνεταιρισμοί. Θα μετατραπούν σε νέοι ευέλικτοι ομοειδείς συνεταιρισμοί. Αυτό που λέμε. Σαν εταιρείες. Ανώνυμες εταιρείες. Θα δοθεί η δυνατότητα να φύγει το καρτέλ από τη μέση. Εγγυόμαστε πλέον και το κόστος παραγωγής με τα φθηνά λιπάσματα που θα είναι στις δύο ή τρεις χώρες φθηνότερες της Ευρώπης. Θα δώσουμε δυνατότητα μέσα από θεσμικά πλαίσια να ελέγχονται μέσα από τον ΕΦΕΤ. Από το ράφι στο χωράφι να μην έχει πάνω από 30% διαφορά και βέβαια οι μεσάζοντες να βγάζουν αυτό που πρέπει να βγάλουν. Και οι νέοι συνεταιρισμοί, οι νέοι αγρότες δημιουργώντας δικές τους μονάδες και δικούς τους συνεταιριστικούς πυλώνες πλέον και συνδικαλιστικούς. Θα υπάρχει ελεγχτικός μηχανισμός, γιατί αυτό του μεσάζοντος. Και ποιος δεν σας λέει ότι θα υπάρχει 30% θηρεσίες για τους μεσάζοντες. Δεν θα έχουν δικαίωμα αυτοί οι μεσάζοντες να ξανασχοληθούν με το εμπόριο αν ξεπεράσουν τα όρια αυτά. Ναι, μα το 30% μπορεί να γίνει πλασματικό. Εντάξει, εγώ 30% το λέω είναι ένας στόχος που και για μένα λίγο είναι ανέφικτος. Γιατί από περιοχή σε περιοχή. Και έρχεται προσέξτε, ο αγρότης και υπογράφει χαρτί ότι τα πούλησε 50 λεπτά ενώ τα έχει υπάρχουν περιπτώσεις, με 20. Υπάρχουν γεγονότα έκτακτα όπως κλείσανε τα ΤΕΜΠΗ που η μεταφορά θα στοιχίσει παραπάνω. Δεν μπορεί να το πει να βγάλει σε 30 γιατί το κόστος θα αυξηθεί. Έτσι. Άρα λέμε στοχευμένα θέλουμε να μειώσουμε τη διαφορά την ψαλίδα αυτήν. Αυτό για να λέμε. Και είπαμε ένα 30%. Μαθηματικά μοντέλα υπάρχουν. Οι νέοι αγρότες που έχουν μια δυναμική να καταρτιστούν και να επιμορφωθούν οι αγρότες. Όλα τα χρήματα, τόσα χρόνια τα χρήματα υπήρχαν. Χανόντουσαν. Έτσι, ναι, ρε, τώρα μην πούμε, ναι, πάμε σε λεπτομέρεια. Εμείς θέλουμε να αφήσουμε το παρελθόν. Ήδη τον εξυγχρονισμό των καλλιεργειών και λοιπά. Η ζωή διέγραψε μέχρι σήμερα το συνδικαλιστικό κείμενο. Το διέγραψε η ζωή η ίδια. Οι ίδιοι αγρότες το διέγραψαν το συνδικαλιστικό κείμενο. Ναι, αλλά πόσα κανένα χρόνια περάσανε. Εντάξει. Από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε και μια έρευνα. Και γι' αυτό, για να είμαστε διαφανείς. Πάντως, Γιάννη, θα πρέπει να κάνουμε για τις ζήμες, κάνουμε για όλα. Για να δούμε λίγο τι έγινε και τόσα χρόνια στη διαχείριση όλων αυτών των ενισχύσεων. Έτσι. Ποιοι, πώς, πού και γιατί. Τι συνέβαινε. Θα υπάρχει ποτέ εδώ, θυμάστε, υπήρχαν και αδέρφια υπουργών που σχολεί, είχαν εργοστάσια. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ, οφείλουμε και απέναντι στους αγρότες να έχουμε μια διαφάνεια. Και κάποιος υπουργός. Ακόμη και πολιτικών, συγγενείς πολιτικών, διαχειρίστηκαν χρήματα και προσέξτε, δεν μπορεί μια καλλιέργεια να δίνεται αποσμίωση από τον ΕΛΓΑ που έφτασε από τα 500 εκατομμύρια στα 5 δις.
χρεωμένο σου έργα 70% αποσημείωση του χωράφι αυτού και 30% που είναι δίπλα, ίδιε καλλιέργειε. Ή ο ένα θα παίρνει και ο άλλο δεν παίρνει. Γιατί στοχευμένα. Και κάτι κάθε χρόνο έχουν καταστροφέ. Ή ακαρπία. Κάθε χρόνο. Και δεν μιλάει για κανεί. Κλείνοντα. Σα ευχαριστώ και όχι, δεν κλείνουμε. Όχι, δεν κλείνουμε. Όχι, δεν κλείνουμε. Πέντε πράγματα παραπάνω. Ο Λεωνίδα θα επιπλέον για τον τόπο που εγώ κλείνω ότι δεν μπορεί να κρατούν εχμαλώτες κάποιους αγρότες, οι συνεταιριστές και όλοι οι συνδικαλιστές αυτοί, έχοντας δώσει πέντε λιπάσματα, πέντε κίνα και διαχειρίζοντας κάποια πράγματα. Έτσι, η περηφάνεια του Έλληνα και του άλλου. Αυτός που έφαγε το αυγό, λέει. Δύο φορές πρέπει να είναι ο αγρότης περήφανος. Μία γιατί είναι αγρότης και μία γιατί είναι Έλληνας. Να μην είναι αυτός που έφαγε το αυγό. Αν το συμφωνήσουμε αυτό ότι ο νέος αγρότης πρέπει να είναι περήφανος γιατί είναι Έλληνας και γιατί είναι αγρότης, τότε κλείσαμε. Ευχαριστώ πολύ για το Γιάννη. Να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του στο Μολακωνία. Σήμερα το απόγευμα, κύριε Φιλούρη, έχουμε να πάμε στη Νέα Πόλη, να ακούσουμε την πίτα μας και να έχουμε μια διαβούλευση για τον Καλλικράτη και τις 100 μέρες Πασόκ. Είπαμε πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω εγώ από τη συζήτηση. Όχι, όχι, όχι. Δεν αποχωρήσαμε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε όλοι μαζί. Όχι, μαζί. Όλοι μαζί. Έχετε να πείτε κάτι για τον τόπο. Όχι, όχι. Έχουμε καιρό να λέμε συνέχεια όποτε θέλουμε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τα απόγευμα λοιπόν στην Νέα Πόλη. Θα έχουμε μια συζήτηση και μια διαβούλευση για τον Καλλικράτη. Με το Γύθιο, εντάξει. Κοιτάξτε, με το Γήθιο υπάρχει μια εκτόνωση της κατάστασης του Γήθιου. Μίλησα με τον Δήμαρχο. Λέω και το καινούργιο μέτρο το οποίο πήρε ο Ευάγγελος Βενιζέλος προχθές ότι στις πιάσεις παρελάσεις δεν θα τα παλίσατε όλα πια τα αιγήματα. Αυτό το κόστος θα σταματήσει. Βέβαια. Με παρακάλεσε ο Δήμαρχος Γήθιου να υπάρχει άγγιγμα για να αποδώσει τιμές κτλ. Και του είπα, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι τέρμα αυτά, τελειώσαμε. Κάποιοι είδα προχθές κάποιον κόσμο της Εκκλησίας ο οποίος φώναζε ότι καταργήθηκαν οι παρελάσεις με τα άρματα. Κοιτάει το κόστος. Πόσο είναι τεράστιο πια. Πρέπει αυτά να τα τελειώνουμε. 5,5 εκατομμύρια ευρώ να μόνο τα καύσιμα. Να μην ξεχάσουμε την ιστορία μας, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε τις πατάλες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις πατάλες. Θέλω λοιπόν να πω και να ευχαριστήσω τον Γιάννη για την παρουσία του στον νομό. Ήταν μια επικοδομητική παρουσία δύο ημερών σήμερα. Μιλήσαμε με πολλούς φίλους. Προσπαθήσαμε να δούμε από πολύ κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Λακωνίας. Να πούμε αυτά που ξέρουμε σαν βουλευτές και τι μελιγενέστε. Θα είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο με όλους τους πολίτες. Το γραφείο μας και το γραφείο μου σήμερα ήταν ανοιχτό και χθες ήταν ανοιχτό για αρκετούς φίλους από τη Λακωνία. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση που μου δίνουν. Ξέρω ότι τους στενοχωρώ σε μερικά θέματα. Μπορώ να δώσω λύση. Δεν μπορώ να δώσω λύση σε όλα τα θέματα. Καλά, ξέρω ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη να πάρουν τις αποζημιώσεις και ιδιαίτερως από τους διορισμούς. Από τους δρόμους που πραγματικά δεν έχουν πάρει ακόμη τις αποζημιώσεις τους, έχουν κοπεί τα χωράφια τους και δεν έχουν πάρει ακόμη τις αποζημιώσεις τους, περνάνε δύσκολα. Είναι δύσκολη η πολιτική και η οικονομική συγκυρία. Διορισμούς το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει ο βουλευτής του Πασόκ, ούτε ο Γιάννης Ομερίδης, ούτε ο Λεωνίδης Γρηγοράκος. Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε. Αναπτυξιακά έργα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε την ανεργία των παιδιών μας, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την αξιοκρατία στην Ελλάδα. Διότι δεν υπήρξε αξιοκρατία για τα προηγούμενα χρόνια σε κανένα επίπεδο. Θέλω να πω στους φίλους του γιατρού του νοσοκομείου Σπάτης ότι θα πρέπει τα νέα συμβούλια των γιατρών να είναι αξιοκρατικά. Θα πρέπει δηλαδή τους ανθρώπους να τους αξιολογούμε συνέχεια. Δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, να παίρνουμε μια θέση στο δημόσιο και από εκεί πέρα να λέμε, ξέρω εγώ, δέσαμε το γαϊδαρό μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Τα λέω αυτά για τον Μόνα Κωνίας γιατί έρχονται κάποιοι φίλοι πολίτες στο γραφείο μου και μου λένε μα ο Γιώργος Παπανδρέου είπε αυτά τα πράγματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, είπε ότι ξέρω εγώ θα βοηθήσει αυτές τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πραγματικά είναι αδύνατες. Ήταν μείωση του εισοδήματος και ήταν αδύνατες κοινωνικές ομάδες. Αλλά δεν υπάρχουν μαγικά ραντεία, κύριε Φελούρη, από τη μια μέρα στην άλλη να δώσουμε να λύσουμε τα προβλήματα όλου του Νικολαού. Καθ' αυτή τη στιγμή περνάμε αυτό το δύσκολο πραγματικά. Είσαι ηλικία στην άλλη, τη σύνδεση των αγρότων. Λοιπόν, αυτά ό,τι μπόρεσε, δηλαδή αυτό τη μικρή αύξηση των αγρότες. Το πείδωμα κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι μέτρα πολύ σοβαρά που γίνανε τις 100 πρώτες μέρες. Αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Εγώ είμαι στη διάθεση όλων των Λακωνοπολιτών να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο. Τα λέω για κάποιους φίλους μου οι οποίοι πραγματικά περνάνε δύσκολα και θέλουν να πάρουν τις αποζημιώσεις από τα χωράφια τους γιατί έγιναν κάποιοι δρόμοι στον νομό Λακωνίας και δεν έχουν πάρει ακόμη αυτή τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, πάω στη Λάρισα, τους λέω λοιπόν ότι εγώ θα είμαι δίπλα να τους στηρίξω, θα κάνω αυτές τις ανάλογες παρεμβάσεις. Θέλω λοιπόν να πω ότι για την υγεία του νομού είμαστε πίσω, δεν έχουμε βάλει τις διοικήσεις των νοσοκομείων με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πούμε τίποτα. Γιατί έχουμε τα πλάνα μας για τον νομό. Τι θα κάνουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο, τι θα κάνουμε ξέρω εγώ με τη μονάδα της θεραπείας, τι θα κάνουμε το μουσείο της Σπάρτης, το οποίο πρέπει να γίνει και θα γίνει. Επιτρέπεται η Σπάρτη λοιπόν, να μην έχει μουσείο. Μουσείο, να μην έχουμε αρχαιολογικό μουσείο, τα λέγαμε το Γιάννη. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με όλες τις δομές του Πανεπιστημίου. Έχουμε τα όνειρά μας για το Πανεπιστήμιο ακόμη στη Σπάρτη. Παίρνει ακόμη δύο σχολές οι οποίες να έχουν την κατεύθυνση αυτή που έχει
το Πανεπιστήμιο στη Σπάρτη. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε και να δούμε βέβαια τι θα κάνουμε με το σχέδιο Καλλικράτης, το οποίο θα έχει μια διανομή. Θέλει μια πλατιά κοινωνική συμμαχία. Δηλαδή, ο Λεωνίδας δεν θα κάνει το μουσείο.